μίλησε ο κ. Παπαδάκης είναι ότι για δημόσιους λειτουργούς και όχι για επιχειρηματίες ήρθε η κυβέρνηση στο πολυνομοσχέδιο με την οργανωθήκη του ΟΣΑ που πέρασε με διαδικασίες κατεπήγοντος και έβαλε μια τροπολογία με την οποία έλεγε ότι οι δημόσιοι λειτουργοί που κατηγορούνται για κατάχρηση δημόσιου χρήματος από κακούργημα αυτό γίνεται πλημέλημα. Δηλαδή αυτό... Και το καταγγείλαμε, ήμουν τότε στο Κοινοβούλιο, δεν είχα παραιτηθεί για να είμαι υποψήφιος στην Ευρωβουλή, το καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους, είπαμε ότι αυτό είναι επικίνδυνο πράγμα, επέμειναν, το ψήφισαν, έμεινε σε ισχύ για μερικές εβδομάδες και έρχεται ο κύριος Αθανασίου που το συνυπέγραψε μαζί με τους κυρίους Μπαλτάκο και Στουρνάρα και το επέβαλαν και το ψήφισαν Πασό και Νέα Δημοκρατία και λέει εκ παραδρομής. Τι εκ παραδρομής. Αυτό πέρασε από την Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, από τρία Υπουργεία, από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου, από το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής. Άρα κατά την άποψή σας στην άρα υπάρχει προσπάθεια θεσμικής ατιμωρησίας. Ναι, θεωρώ ότι έγινε, θεωρώ ότι υπάρχει θέμα ευθύνης, οι δύο έχουν φύγει, ο κύριος Αθανασίου παραμένει, τα εκ παραδρομής δεν πείθουν κανέναν. Για μένα υπάρχει θέμα παρέτηση του κυρίου Αθανασίου και πρέπει, γι' αυτό έχουν διαμαρτυρηθεί και οι ενώσεις δικαστικών με ανακοινώσεις τους δημόσιες ότι έχουμε αποσπασματικές ρυθμίσεις σε θέματα που αφορούν την ποινική απόδοση δικαιοσύνης και υπάρχει σοβαρό θέμα. Γιατί έχουν γίνει και άλλες ρυθμίσεις που ευνοούν συμφέροντα και εδώ έχουμε τις περιπτώσεις του σκανδάλου Ζήμενες, του σκανδάλου με τα υποβρύχια κτλ. Και το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή αναφερθήκατε στις καθαρίστριες για λίγο. Αυτός ο αγώνας είναι ένας αγώνας αξιοπρέπειας και ένα σύμβολο εναντίον μιας βάρβαρης πολιτικής λιτότητας. Χθες κάθισαν για δύο ώρες Βενιζέλος και Σαμαράς και βρήκαν μια συμβιβαστική φόρμουλα στην κόντρα Μητσοτάκη-Λοβέρδου για το τι θα γίνει με τους διοικητικούς υπαλλήλους στον ΑΕΗ και τη διαθεσιμότητα. Γιατί δεν μπορούν να βρουν μια λύση και στο θέμα των καθαριστριών. Πόσο είναι πια το δημοσιονομικό όφελος από αυτή την, την απόφαση. Πω... Γιατί, και κάτι ακόμη κύριε Παπαδάκη, εδώ ήμασταν πριν ένα μήνα με τον κύριο Κεφαλογιάννη, όταν βγήκε η απόφαση του Αρείου Πάγου, που δικαίωνε του πρωτοδικείου, του δικαστική, που τις δικαίωνε, και διαβεβαίωναν όλοι οι νεοδημοκράτες προεκλογικά ότι θα σεβαστούν την απόφαση του δικαστηρίου, ότι θα τις ξαναπάρουν κτλ. Και μετά τις εκλογές, με μια προσφυγή στον Άριο Πάγο, ακύρωσαν την αρχική δικαστική απόφαση και τις έχουν στο δρόμο. Και τις δέρνουν και από πάνω. Ναι, μπορώ να κάνω μια παρατήρηση πολιτικού περιεχομένου. Λοιπόν, εδώ έχουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος